κόκκινο χτύπησε η αγανάκτηση δημοτών με φόντο το κλείσιμο τύπου καταστήματος των ΕΛΤΑ στην Επισκοπή, το οποίο εξυπηρετεί περίπου 5.000 δημότες στην ευρύτερη περιοχή. Αυτοί οι βουλευτές που παίρνουν την ψήφο των ανθρώπων πρέπει να βάλουν βέτο στην κυβέρνηση να σταματήσει αυτό το πράγμα. Οι γέροντες δεν τους υπολογίζουν καν. Σήμερα 11 ώρα λέει θα σταματήσει οι εργασίες ο υπάλληλος που είναι μέσα τώρα. Θα προσπαθούν να πάρουν τα εργαλεία τους όλα από μέσα. Δεν θα τους αφήσουμε. Θα απομείνει σφραγισμένο με αλυσίδες και λουκέτα. Ερχόμαστε με τον Μπασουνάκη μας εδώ, πάρουμε τη σύνταξή μας. Άμα μας έγινε για αυτό, πού θα πάμε. Πλέον είναι πολύ δύσκολο. Ας πούμε, η μητέρα μου, για παράδειγμα, δεν μπορεί να περπατήσει. Ερχόταν εδώ με βία να πάρει τη σύνταξή της. Πού θα πάει τώρα, εμείς δεν μπορούμε να την εξυπηρετήσουμε. Είμαστε όλοι εδώ πέρα ενωμένοι με μία απόφαση ότι δεν θέλουμε να φύγει από εδώ. Γιατί εξυπηρετούσε τον κόσμο, ειδικά τους ηλικιωμένους. Με δάκρυα στα μάτια, οι ηλικιωμένοι που αντίκρισαν το λουκέτο στο υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στην Επισκοπή ξέσπασαν στο τηλεοπτικό φακό. Εγώ είμαι από το 1969 εδώ πέρα και θυμούμαι το ταχυδρομείο και ήταν στη θέση που ήταν και σήμερα εγώ. Δεν μπορώ να πάω πουθενά. Είμαι 83 χρονών. Πού να πάω στο Ηράκλειο. Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Να πάω να πούμε να ταχυδρομήσω ένα γράμμα ή να πάρω ένα δέμα που να τον στείλω τα παιδιά μου. Κρίμα είναι. Και είναι αμαρτία από το Θεό τη στιγμή που το ταχυδρομείο έχει μηδενικά έξοδα. Ήταν οι Γερμανοί εδώ πέρα και δεν καταργήθηκε ούτε η αστυνομία ούτε το ταχυδρομείο. Και είναι πάνω από 100 χρόνια και τώρα πάνω να το καταργήσουνε. Θέλουμε να παραμείνει εδώ. Θα ξεσηκωθεί όλο το χωριό και όχι μόνο το δικό μας χωριό, όλα τα τρίγυρα. 100 χρόνια είναι το ταχυδρομείο πάει. Ο Μητσοτάκης θα κανονίσει. Αυτό είναι δικό μας, το έχουμε έτσι αυτό και θέλω να το πάρουνε, να κάνουμε τι. Δεν βλέπετε εδώ την αγανάκτηση του κόσμου. Αυτό εντάσσεται στην πολιτική του Μητσοτάκη, κλείνουνε όλα. Πάνε να δώσουν όλα τα προνόμια στην παραλία και εμάς στην ενδοχώρα να μας διαλύσουν, να μας εγκαταγίνει το χωριό φάντασμα. Και πώς θα προσελκύσουμε τους νέους όταν τα κλείνουμε τα πάντα. Αυτός ο κόσμος δεν αξίζει μια τέτοια ταλαιπωρία. Θεωρώ την απόφαση ασπασμένη, αδικαιολόγητη, ατεκμηρίωτη και αβάσιμη. Και φοβάμαι και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να το σκεφτόμαστε ότι πίσω από αυτές τις αποφάσεις υποκρύπτονται διαθέσεις ιδιωτικοποιήσεων να δοθούν σε ιδιωτικές εταιρείες. Έχει γίνει κεντρικά και νομίζω ότι δεν πρέπει να προχωρήσει. Μιλήσαμε με τον Γενικό Διευθυντή, τον κύριο Λαζαρίδη. Μας διαβέωσε ότι είναι λυμένη απόφαση για όλα τα σημεία σε όλη την Ελλάδα. Ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ. Θεωρούμε ότι είναι μια αρνητική εξέλιξη η οποία επιβαρύνει την ποιότητα ζωής και είναι φυσικά, καταγγέλλουμε ότι είναι μια μεθόδευση η οποία εδώ και πολλά χρόνια υλοποιείται. Ήταν μια κακή ενέργεια από το Υπουργείο, από την κυβέρνηση. Έπρεπε οι βουλευτές Ηρακλείου να το δούνε. Απεγνωσμένοι δημότες τονίζουν ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους ώστε να τους παρέχονται οι στοιχειώδεις υπηρεσίες, περιγράφοντας το αδιέξοδο κυρίως των ηλικιωμένων, οι οποίοι αδυνατούν να διανύουν μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις προκειμένου να μεταβούν στο Ηράκλειο για να εξυπηρετηθούν.